που δεν είναι για προχωρημένους είναι αυτό που σας πω τώρα σχετικά με τη σελήνη. Αυτό που γίνεται με τη σελήνη, είπαμε, δεν είναι τίποτα τυχαίο, όπως πάνω της και κάτω. Όλα αυτά τα πράγματα, έτσι που υπάρχουν, ειδικά οι 7 πλανήτες, οι ζωδιακοί ή οι υπόλοιποι αστερισμοί, δεν είναι τίποτα άλλο για να μας δείξουν, έτσι, την ψυχική μας πορεία, του DNA σώματος, του ψυχικού σώματος, του πνευματικού σώματος, όπως ακριβώς μπορείτε να το καταλάβετε εσείς. Δηλαδή, ακόμα και η σελήνη, έτσι, που έχει φτιαχτεί, ας πούμε, εδώ πέρα για να μας, θα λέγαμε, αντικατροπτίζει τα σεληνιακά σώματά μας, έτσι. Και τι λέμε σεληνιακά σώματα, λέμε αυτά που είναι τα μεταβλητά, αυτά τα παρασυντικά, αυτά του εγώ τα σώματα, έτσι. Της παθητικής, θα λέγαμε, ηλιακής, του παθητικού ηλιακού φωτός, τα σώματα δηλαδή, έτσι, της αντανάκλασης που έχουμε. Γιατί τι είναι σελήνη, είναι ένα ετερόφωτο, όχι αυτόφωτο. Άρα τι είναι τα διάφορα μικρή αυτή μας, είναι ετερόφωτη. Ετερόφωτη, όχι αυτόφωτη. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, περνώντας στις σεληνιακές καταστάσεις, να περάσουμε μετά στις ηλιακές μας καταστάσεις. Ο ηλιακός άνθρωπος είναι ο αιώνιος. Ο σεληνιακός είναι η αντανάκλασή του που παίζεται σε αυτή την πλάνη που λέμε, έτσι, πλανήτη που λέμε 3D. Άρα λοιπόν η σελήνη, από ό,τι βλέπουμε, τι κάνει, αρχίζει και φωτίζεται και δίνει τη μία πλευρά του. Και από την άλλη πλευρά τι κάνει, είναι σκοτεινή. Άρα τι σημαίνει λοιπόν μέσα μας, ότι και εμείς τα σεληνιακά μας σώματα, του εγώ δηλαδή τα σώματά μας, τι κάνουμε, έχουμε δύο πλευρές. Την υποσυνείδητη και αυτή που νομίζουμε ότι είναι συνειδητή. Τη μία που βλέπουμε και όλη την υποσυνείδητη που δεν βλέπουμε. Κάθε φορά λοιπόν αυτό τι κάνει, δεν μας δείχνει στην πραγματικότητα τι είμαστε. Όλοι μέσα μας οι άνθρωποι λοιπόν έχουμε τη σκοτεινή σελήνη και αυτόματα εκείνη όλα τα ψυχολογικά μας υποσυνείδητα πράγματα που τι χρειάζεται να ρίξουμε και εκεί το φως για να τα θεραπεύσουμε. Άρα λοιπόν, καταλάβετε ότι όσοι άνθρωποι λοιπόν ακόμα είναι στα σεληνιακά σώματά τους, στα εγώ, ποτέ δεν θα μπορούν, όπως έγραψα και στην ανάρτησή μου, να είναι δίκαιοι με τον εαυτό τους, να δουν μέσα τα ψυχολογικά τους πράγματα, να δουν τον ολικό εαυτό τους καθαρά. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος λοιπόν είναι σε σεληνιακά σώματα, δεν μπορεί να δει την αλήθεια, έτσι. Και αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτές τις εποχές, είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτά τα σεληνιακά σώματα, σε αυτή την ασυνειδησία, μόνο και μόνο γιατί να δούμε το παθητικό φως, το ημιφως. Καταλάβατε τι είπα πάνω σε αυτό τώρα? Τα σεληνιακά σώματα είναι οι πεπιθήσεις και τα εγώ δηλαδή. Τα σεληνιακά σώματα είναι ακριβώς οτιδήποτε ανήκει στην προσωπικότητα που είναι, θα λέγαμε, αποκομμένες, έτσι, από τις δονήσεις της ένωσης. Είναι φτιαγμένα δηλαδή για να ζούμε σε αυτό το παρασυντικό κόσμο. Καταλάβατε ότι η σελήνη αντιπροσωπεύει και αυτή μια διάσταση, θα λέγαμε, της ανθρωπότητας ή της ανθρώπινης συνείδησης από μόνη της. Κάθε πλανήτης αντιπροσωπεύει λοιπόν μια μύηση που, αν περάσουμε από αυτό το σχολείο, έτσι, θα σταματήσουμε στον χρόνο και μετά θα φύγουμε εκτός χρόνου, δηλαδή εκτός χρόνου. Άρα λοιπόν εκεί στους 7 πλανήτες, τους βασικούς, σταματά και όλη η εξέλιξη της ανθρώπινης μας κατάστασης, έτσι. Γιατί εφόσον παίζουμε στο πεδίο των χρόνων, το τελευταίο, το ίστατο σχολείο είναι τα μυστήρια, τα χρόνια, τα χρονικά του χρόνου. Καταλάβατε τι θέλω να σου πω. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις μπει και έχεις καταλάβει ακόμα και τα χρόνια μυστήρια, είναι φυσικό ότι μετά φεύγεις από τον χρόνο και πας σε άλλες διαστάσεις, έτσι. Εκεί πέρα που είναι τελείως διαφορετικές. Άρα λοιπόν, καμιά φορά που ακούτε, που λέγατε για τις μύσεις των πλανητών, έτσι, στην πραγματικότητα, αν και παίζει μέσα στην πολικότητα τη δική μας που καταλαβαίνουμε, έτσι, αυτοί που λένε κρόνοι, αυτοί που λένε ύλη, αυτοί που λένε σεληνιακοί και το ένα και το άλλο, εκτός πολικότητας μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάθε πλανήτης μπορεί να μας δώσει την ίστατη μύηση στην πραγματικότητα που ζούμε. Και όταν λέω στην πραγματικότητα που ζούμε, όλη η πραγματικότητα που ζούμε έχει φτιαχτεί από τις δονήσεις αυτών των πλανητών, έτσι. Και ο κάθε ένας πλανήτης δίνει τη δική του δόνηση για να μπορείτε εσείς να έχετε αυτή την πολυεπίπεδη, θα λέγαμε, κατάσταση και να βιώνετε αυτά τα σενάρια στη ζωή σας, τα τόσα πολλά. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν υπήρχαν τόσα πολλά σενάρια πάνω σε αυτό, έτσι, το κομμάτι, τη γη ή το ψυχισμό μας, έτσι, αν δεν είχαμε τις επιρροές όλων αυτών των πλανητών. Και μετά πιο πέρα, έτσι, των υπόλοιπων ζωδιακού αστερισμό κτλ.
Λοιπόν, αυτό ακριβώς το πράγμα λοιπόν συμβαίνει σε εμάς όταν μιλάμε για τη δική μας σκοτεινή σελήνη. Αντιπροσωπεύει όλα τα υποσυνείδητα, θα λέγαμε μέσα μας, εγωικά πράγματα, αυτά που δεν μπορούμε να δούμε μόνο αν ψάξουμε ειλικρινά μέσα μας, έτσι. Γιατί το μόνο που μας δείχνει κάθε φορά που είμαστε στο εγώ μας, τι είναι, ένα κομμάτι του εαυτού μας. Θυμάστε που έγραψα στην ανάρτηση. Κάθε εγώ λοιπόν μπορεί να μας δείχνει μόνο ένα κομμάτι του εαυτού μας. Ναι, γιατί πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε το μάθημα. Όχι για να το επαναλαμβάνουμε και να μένουμε σε αυτό. Γιατί αν μένουμε στα εγώ μας, πάντα θα είμαστε μισοί άνθρωποι. Πάντα θα είμαστε σε περιορισμένη αλήθεια. Πάντα θα είμαστε στην αλήθεια που μας βολεύει. Όχι εμάς σαν ολικό άνθρωπο, αλλά το κάθε εγώ που κυριαρχεί πάνω μας. Πάντα λοιπόν το κάθε εγώ που κυριαρχεί για να μην πεθάνει, τι θέλει να δώσει, θέλει να δώσει ο μόνο την επελεγμένη δική του αλήθεια σε σένα για να μπορεί να συντηρείται πάνω στο θρόνο που έχεις βάλει για να σε διοικεί. Άρα λοιπόν το κάθε εγώ σου δίνει μια κατάσταση συγκεκριμένη. Όσο εσύ δεν παίρνεις το μάθημα και είσαι ταυτισμένος με αυτή την κατάσταση χωρίς να παίρνεις το μάθημα όμως, θα συνεχιστεί η ταύτιση. Και κάθε φορά κάθε εγώ που βγάζεις, κάθε δόνηση που βγάζεις, θα σε χρησιμοποιεί σαν μαριονέτα. Άρα στην πραγματικότητα δεν θα έχεις επιλογή. Στην πραγματικότητα θα είσαι μια μαριονέτα των διαφόρων εγώ που έχεις μέσα σου, των διαφόρων σκεπτομορφών, των διαφόρων ενεργειακών κυμάτων, των διαφόρων δονήσεων που σε διακατέχουν αντί να τα διακατέχεις. Καταλαβες, που σε διακατέχουν αναλόγως τα σενάρια της ζωής σου. Είσαι δηλαδή σαν κουμπί που στο πατάνε και αυτόματα ενεργείς ανάλογα. Έλα λοιπόν ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος με κουμπιά, δεν είναι φυσικό να έχει ελεύθερη βούληση, γιατί δίνει την ελεύθερη βούληση στα σενάρια, στους άλλους, σε όποιον του πατήσουν τον κάθε κουμπί. Αν πατάω εγώ λοιπόν και έχω 500 κουμπιά και όλοι μου πατάνε τα κουμπιά, δεν είμαι ο εαυτός μου. Και όμως οι άνθρωποι, επειδή δεν βλέπουν τα κουμπιά, επειδή δεν βλέπουν τους συχνότητες, επειδή είναι περιορισμένοι ακριβώς στο εγώ τους και δεν παρατηρούν τον εαυτό τους, νομίζουν ότι έχουν ελεύθερη βούληση. Και στην πραγματικότητα δεν έχουν ελεύθερη βούληση. Κάθε φορά ταυτίζονται, συγχρονίζονται με διαφορετικές δονήσεις και τους αλλάζουν τον εαυτό και λένε μετά, μα καλά, πώς το έκανα εγώ, μα εσύ είσαι. Αλλά ποτέ δεν είσαι ολικός. Πάοντε είσαι ένα κομμάτι σου που το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό είναι που λειτουργεί αυτόνομα. Το κακό είναι που λειτουργεί αυτόνομα. Αν δεν λειτουργούσε αυτόνομα, θα έχεις απλά μία άποψη. Και άλλη μία, και άλλη μία, και άλλη μία. Και για κάθε ιδέα θα έχεις μια πολυδιάστατη άποψη, μια πολυόραση. Όταν όμως κάθε κομμάτι σου λειτουργεί αυτόματα, αναλόγως πεπιθήσεις που έχεις, τότε δεν έχεις το δικαίωμα επιλογής. Αυτή είναι η διαφορά. Και χωρίς να έχεις το δικαίωμα επιλογής, δεν έχεις ελευθερία. Και χωρίς να έχεις λοιπόν το δικαίωμα ελευθερίας και το δικαίωμα στην ελευθερία, πάνε να πει ότι είσαι άνθρωπος ελεύθερος, ότι διοικείσαι. Και ποια πράγματα διοικούνται, πάντα οι χαμηλότερες δονήσεις. Κοιτάξτε πώς στην ιεραρχία διοικούνται χαμηλότερες δονήσεις. Και μες στον άνθρωπο και εκτός ανθρώπου και συμπαντικά. Πάω ότι υπάρχει ο ηλιακός λόγος, έτσι πιο πάνω είναι ο γαλαξιακός λόγος, πιο πάνω ο συμπαντικός λόγος, πιο κάτω από τον ηλιακό λόγο είναι ο πλανητικός λόγος, μες στον πλανητικό λόγο είναι ο ανθρώπινος. Βλέπετε ότι από πάνω έχει πάντα δύναμη και αυτό και σε εμπεριέχει. Γιατί έχει παραπάνω δύναμη. Κάθε φορά που εμείς που αναπτύσσουμε λοιπόν συνείδηση, είναι φυσικό να μπορούμε να δημιουργήσουμε με τους άλλους, έτσι. Μερικοί το κάνουν κυριαρχικά και αρνητικά, άλλοι το κάνουν λοιπόν θετικά προς όφελος όλων. Στην πραγματικότητα όμως αυτοί που σας διοικούν, καλοί μου άνθρωποι, στην πραγματικότητα έχουν τη δύναμη να έχουν παραπάνω, θα λέγαμε, έτσι, συνείδηση, έτσι, από όλους τους άλλους κινησμένους ανθρώπους. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να τους διοικήσουν. Καταλάβετε ότι τη σημασία δεν παίζει τα λεφτά. Σημασία παίζει να έχεις πραγματικά αυτό που θέλεις στη ζωή σου. Χωρίς να σε διοικεί ο κάθε Σαμαράς, ο κάθε Βενιζέλος, ο κάθε τραπεζίτης. Όμως περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που θέλουν στη ζωή τους, έτσι κάνουν αυτό που θέλουν οι άλλοι γι' αυτό και έχουν εγκλωβιστεί, έτσι, και περιμένουν από τους άλλους να τους δώσουν, αλλιώς δεν θα κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και έτσι όπως είχα βάλει και στο βιντεάκι, κυριαρχία χωροχρόνων, όταν σου πειράξουν τα όνειρα, αυτόματα σε μου το τσεπάκι. Γιατί αυτά τα όνειρα που σου βάζουν στο δικό σου μυαλό για να πετύχεις,
είναι εκεί που έχουν κυριαρχία. Αν θέλω να σας κάνω τραγουδίστρια, είναι εκεί που έχουν κυριαρχία. Αν θέλω να σας κάνω εμποροβιομήχανο, είναι εκεί που έχουν κυριαρχία. Αν θέλω να σας κάνω λοιπόν οτιδήποτε θέλεις να πάρεις υλικά μέσα, είναι εκεί που έχουν κυριαρχία. Δεν μπορούν όμως να σε κάνουν να έχεις πνευματικές λοιπόν επιθυμίες, γιατί εκεί δεν έχουν κυριαρχία. Εκεί τους ξεφεύγεις, εκεί τους χρησιμοποιείς. Ας είναι ο βουλευτής, ας είναι οποιοδήποτε, εκεί τους χρησιμοποιείς. Γιατί σου έρχονται οι τρόποι και εκείνη την ώρα πραγματικά λειτουργούν για σένα. Για τους ανθρώπους όμως που είναι δούλοι των αφεντικών. Για τους ανθρώπους, έτσι, τους συνειδητούς, τους αφυπνισμένους, ακόμα και οι πολιτικοί και οι τραπεζίτες είναι δούλοι, σε εισαγωγικά, χωρίς να το καταλαβαίνουν, έτσι, των αφυπνισμένων ανθρώπων. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να τους πειράξουν. Και αυτό βέβαια φαίνεται ότι οι κυρίαρχοι τι χρειάζονται? Τα λεφτά για να κυριαρχήσουν τους άλλους που πιστεύουν στα λεφτά. Ο αφυπνισμένος άνθρωπος δεν χρειάζεται τίποτα γιατί δημιουργεί την πραγματικότητά του. Και αυτό πάει να δείξουμε στον κόσμο, ότι ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τη δική του πραγματικότητα και δεν έχει ανάγκη κανέναν που νομίζει ότι έχει ανάγκη, γιατί σε έχουν μάθει ότι πρέπει να έχεις την ενέργεια που λέγεται χρήμα, την ενέργεια που λέγεται χρόνος, την ενέργεια που λέγεται οτιδήποτε λέγεται. Γιατί έχεις μια άλλη, πιο υψηλή ενέργεια που λέγεται δημιουργικότητα και αυτό δεν σε αφήνει να το μάθεις. Έτσι λοιπόν εμείς ξεκινάμε τώρα και λέμε στον κόσμο ότι αυτοί που θέλουν να αφυπνιστούν είναι φυσικό λοιπόν να βιώσουν ελευθερία. Πώς ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος στο εγώ του να βιώσει ελευθερία? Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα κάθε ηγέτης, έτσι, που έχει βγει, ανεξάρτητα αν είναι αρνητικός ή θετικός, στην πραγματικότητα το μόνο που κάνει είναι να διοικεί τους από κάτω του. Δεν μπορεί καμία συνείδηση μικρή να διοικήσει τους από πάνω. Σας είπα και την άλλη φορά, όλη η ιεραρχία εδώ στα παρασιτικά τμήματα και διαστάσεις που ζούμε έχουν τριγωνικό χαρακτήρα. Είναι σαν πυραμίδα. Διαλέξτε στην πυραμίδα που θέλετε να είστε. Η πυραμίδα πάντα θα υπάρχει στα παρασιτικά αυτά σχολεία που ζούμε, μέχρι να περάσει κάθε ψυχή από όλα τα επίπεδα της πυραμίδας. Αλλά η πυραμίδα δεν σταματάει, φίλοι μου, στους Ιλουμινάτι. Αυτή είναι σχεδόν στο κέντρο. Η πυραμίδα σταματάει πιο ψηλά στους αφυπνισμένους ανθρώπους. Αυτούς που είναι πέραν των υλικών αναγκών και των συνθήκων και των σεναρίων. Αυτοί που φτιάχνουν τη δική τους πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματική κυρίαρχη, θετική και αρνητική. Όχι οι άλλοι που είναι ήδη στην πραγματικότητά τους, που κινούν τα λεφτά, που είναι οι άλλοι πάλι στην πραγματικότητά τους, που κινούνται τα λεφτά. Που είναι άλλοι στην πραγματικότητά τους που κινούνται από αυτούς που κινούν τα λεφτά, που κινούνται τα λεφτά. Καταλάβετε λοιπόν τι λέω. Όλα λοιπόν λειτουργούν ιεραρχικά και αυτό για το σύμπαν είναι καλό και για την ψυχή μας είναι καλό, γιατί είναι τάξεις που εμείς αρχίσουμε να τις περνάμε. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που δεν έχει κυριαρχήσει τον εαυτό του θα έρθει να παίξει τα σενάρια, θα αρχίσει να φτιάχνει το μικρότα, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο και τόσες χιλιάδες ζωές που περάσαμε εδώ πέρα, μην νομίζετε ότι όλοι ήταν πάντα φτωχοί, μην νομίζετε ότι όλοι ήταν πάντα πλούσιοι. Πάντα περάσατε από αυτά τα πράγματα μέχρι να γευτείτε την ύλη, μέχρι να πάτε στην κόλαση για να έχετε τη δυνατότητα να εκτιμήσετε την πορεία προς το παράδεισο. Έτσι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν. Έτσι για αυτό όλα που είπαμε και για την κρυφή σελήνη μέσα μας, τα ψυχολογικά μέσα μας, τα εγώ που έχουμε μέσα μας. Γιατί κάθε φορά, κάθε εγώ που τα λέμε εγώ, στην πραγματικότητα είναι ένας ολόκληρος εαυτός μας. Ένα ολόκληρο σύμπαν, μια ολόκληρη δόνηση που είναι ακριβώς μια παράλληλη πραγματικότητα. Μόνο που σε εκείνη την πραγματικότητα υπάρχει μια αλλαγή. Έστω και η μικρότερη να είναι, μία αλλαγή σημαίνει ολική αλλαγή. Είτε μία τρίχα από τα μαλλιά σας χάσετε, είτε το ένα χέρι σας, πάντα θα είστε διαφορετικοί άνθρωποι. Είτε περάσει 10 χρόνια, είτε ένα δευτερόλεπτο, πάντα η αλλαγή είναι ολική. Όταν καταφέρετε και το συνειδητοποιήσετε αυτό, θα αρχίσετε να καταλάβετε ότι κάθε φορά, κάθε εγώ που βγαίνει μέσα σας, κάθε τάση, κάθε επιθυμία, σας βάζει μια παράλληλη πραγματικότητα που μπορεί να υπάρχουν όλα τα πράγματα, σαν ένα δευτερόλεπτο πριν. Όμως έχει αλλάξει κάτι, άρα την κάνει τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Και το κάτι που έχει αλλάξει είναι η δική σας σκοπιά για την πραγματικότητα.
Όμως είναι μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Όταν το συνειδητοποιήσετε αυτό, τότε θα αρχίσετε να δουλεύετε μέσα σας και να συγχρονίζεστε με την πραγματικότητα που θέλετε, συγχρονίζοντας μόνο τη σκοπιά σας, την προσέγγισή σας για την πραγματικότητα. Δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε τίποτα απ' έξω. Το μόνο που θα χρειαστεί να αλλάξετε είναι μέσα το δικό σας, θα λέγαμε, computer, ώστε να σας δώσει το ανάλογο κανάλι. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Έτσι λοιπόν ξεκινήστε να γίνετε συνειδητοί στην αλλαγή που γίνεται, γιατί γίνεται. Δεν μπορεί να μην γίνει. Πάντα γίνεται αλλαγή. Υπάρχει αλλαγή. Γι' αυτό είμαστε ψυχές. Γιατί κινούμαστε συνειδησιακά από μια πραγματικότητα σε άλλη πραγματικότητα σε άλλη πραγματικότητα. Με τέτοια διαδικασία όμως μικρή, ώστε να φαίνεται δικαιολογημένη στη μικρή συνείδηση που έχουμε, και αυτό δημιουργεί χρόνο.